Δεν θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό, γιατί ναι. δεν ξέρω και πόσο δύσκολο θα είναι για σας τη διαχείριση τώρα αυτής της κουβέντας που θα κάνουμε και πόσο θα καταφέρετε να το ξανακούσετε και να μπορέσουμε μετά να κουβεντιάσουμε. Θα το δούμε στο τέλος της συζήτησής μας. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω από τα όσα έγιναν στο παιδί σας και από το γεγονός ότι μέχρι αυτή την ώρα κανείς δεν φαίνεται διαθέσιμος και έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη αυτής της καταστροφής. Έτσι είναι, πραγματικά. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Την ευθύνη δεν έχει. Έχετε επιστροφή. Ακούτε τη φωνή σας. Mm-hmm. Θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε, γιατί ακόμη και έναν επαγγελματία, παρουσιαστή, δημοσιογράφο, αυτή η επιστροφή ήχου τον μπερδεύει πάρα πολύ και δεν μπορεί κανείς να κάνει κουβέντα και να συνομιλήσει. Δεν ξέρω αν τώρα τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, αλλά το παλεύουν, βλέπω, να το βελτιώσουν. Ναι, ναι. Είχαμε λοιπόν εισαγγελική παρέμβαση για την τραγωδία. Τι προσδοκάτε εσείς? Πιστεύετε ότι κάποιος θα βγει να αναλάβει την ευθύνη αυτών των θανάτων? Εγώ δεν πιστεύω ότι θα την αναλάβει κανείς. Όπως έχουν κλείσει όλα τα πράγματα, θα κλείσουν και αυτό το πράγμα θα κλείσει έτσι. Αλλά εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να υποδοθούν ευθύνες. Όποιος έχει την ευθύνη να την αναλάβει και να αντικαστούν αυτοί που πρέπει. Γιατί χάσαμε 4 άτομα, 3 μικρά παιδιά και έχει μείνει και πίσω ένα μικρό παιδί που έχουμε αναλάβει την ευθύνη τώρα εγώ και η σύζυγός μου να καταφέρουμε να αναστήσουμε αυτό το παιδί. Εσείς τώρα έχετε το εγγονάκι σας, το παιδάκι του Κωστή, που είναι 8 μηνών. Ναι. Εσείς το έχω στο σπίτι μου. Το έχετε στο σπίτι το μωρό. Τώρα αυτό το μωρό... Εγώ το έχω στο σπίτι, ναι. Πού τώρα, να το πάω? Τώρα εσείς εκτός από παππούς θα ξαναγίνετε μπαμπάς από την αρχή. Ναι. Θα ξαναγίνω. Τι θα κάνω? Μπορώ να κάνω τίποτα άλλο? Σε αυτή την ηλικία δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Και αναγκαστικά θα γίνω και παππούς και μπαμπάς. Τι να πω. Εκείνο το βράδυ σας άφησαν το μωράκι, η Ροδούλα και ο Κωστής, το άφησαν στο σπίτι σας για να πάνε σε ένα γάμο τα παιδιά. Ναι. Το πρωί μου το αφήσανε, δεν ήταν να πάνε μόνο στο γάμο. Πήγανε και διαλέξανε νηφικά. Το νηφικό τους. Και... 6 η ώρα το απόγευμα, 5 η ώρα μάλλον το απόγευμα, πήρα εγώ τον Κωστή τηλέφωνο και του είπα ότι το μικρό κάνει εμετό. Έχει κάνει, του λέω, 3-4 φορές εμετό. Και μου λέει, καλά, δεν πάμε, μου λέει, στο γάμο, απλώς θα γυρίσουμε πίσω. Λέω, καλά, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Μετά πήρε το γιατρό τηλέφωνο και του είπε να πάρει κάτι φάρμακα το μωρό. Και είμαστε σε επικοινωνία μέχρι τις 12:01 λεπτό. Μίλησε τελευταία φορά, κάθε μισή ώρα έπαιρνα τηλέφωνο η μαμά του παιδιού, η Ροδούλα, και μιλούσε με τη σύζυγό μου. 12:01 λεπτό ήταν η τελευταία φορά που μιλήσαμε. Μιλήσανε μαζί. Το πρωί σηκώθηκα εγώ να πάω στη δουλειά και χτύπησε το σταθερό του σπιτιού και νόμιζα πως ήταν η Ροδούλα. Ήταν η αδερφή της Κωνσταντίνα και μου λέει συγκεκριμένα, έλα, γυρίσανε, μου λέει, τα παιδιά. Λέω, λάθος φαίνεται κάνουνε. Ποια παιδιά να γυρίσουνε? Λέω, ποιος είναι στο τηλέφωνο? Μου λέει, η Κωνσταντίνα είμαι. Έλα ρε Κωνσταντίνα, της λέω, λέει, δεν ήρθε, μου λέει, ούτε ο Κωστής ούτε η Ροδούλα γύρισανε, μου λέει, στις Γερχάνες. Μήπως, μου λέει, ήρθαν εκεί? Λέω, όχι. Λέει, τις παίρνω τηλέφωνο και δεν απαντούνε. Σε κάποια φάση έπαιρνα μετά και εγώ τηλέφωνο, δεν απαντούσαν, έφυγα, πήγα στη δουλειά. Στη δουλειά με πήρε σύζυγός μου τηλέφωνο και μου λέει ότι η Κωνσταντίνα είδε στο ίντερνετ ότι ένα αμάξι με 4 άτομα πνίγηκε. Εγώ δεν ήξερα ούτε αν υπήρχε ποταμός εκεί ούτε τίποτα. Και από το τηλέφωνο, ξέρω εγώ, μετά μου με ξαναπαίνει η σύζυγός μου, της λέω, ξαναπάρ την Κωνσταντίνα τηλέφωνο, ψάχναμε να βρούμε κι εμείς. Πήραμε στην αστυνομία στο Ηράκλειο και μας το επιβεβαίωσαν ότι ψάχνουν ένα αμάξι.
Η Κωνσταντίνα Φία έφυγε, μετά πήγε στην αστυνομία. Εγώ έφυγα με ένα ξάδερφό μου, πήγαινα στο σημείο, στο Σιβάν. Και στον δρόμο μάθαμε ότι ήταν τα δικά του κινητά. Και μας είχαν πει από την αστυνομία ότι η Ροδούλα μίλησε. Ναι. Όχι, ολοκληρώστε, δεν ήθελα να σας διακόψω. Η Ροδούλα μίλησε τρία δευτερόλεπτα, μίλησε η Ροδούλα. Και ο γιος μου μίλησε, νομίζω ότι μίλησε ο γιος μου 10 δευτερόλεπτα. Από ό,τι μας είπαν από την αστυνομία. Και ξεκινήσα μετά τον Γολγοθά, ζητώντας βοήθεια, ναι. Μου είπατε νωρίτερα ότι τα παιδιά είχαν πάει το πρωί να διαλέξουν τον ηφικό της Ροδούλας. Ναι. Αυτό το μάθατε μετά, το μοιραίο, τώρα το μάθατε. Όχι. Εγώ δεν το ήξερα. Ναι. Απλώς το έμαθα μετά που πήρα το γιο μου τηλέφωνο και του είπα... Καλά, πού είσαι, ρε, του λέω, σε παίρνω τόση ώρα τηλέφωνο και δεν σηκώνεις το τηλέφωνο και είναι μικρή άρρωστη. Και μου λέει η Ροδούλα, πήγαμε, μου λέει, ήρθαμε στο Ηράκλειο και διαλέξαμε, μου λέει, διαλέγαμε, μου λέει, το νηφικό και είχαμε, μου λέει, τα κινητά στο αμάξι. Από εκεί το έμαθα εγώ. Τα παιδιά κάνανε, είχαν κάνει ένα πολιτικό γάμο. Οι φίλοι του το ξέρανε. Ναι. Είχαν κάνει ένα πολιτικό γάμο. Για το παιδί, ναι, όταν γεννήθηκε το παιδί. Πριν 1,5 χρόνο είχαν χάσει άλλο ένα κοριτσάκι. Και μετά ήρθε αυτό, κάνανε τον πολιτικό γάμο και τώρα ήθελε να κάνει το θρησκευτικό. Και μου λέει και συνέχεια, του λέγα, εσύ δεν έχουμε τη δυνατότητα, του λέω, να κάνεις ένα γάμο όπως τώρα κάνει όλος ο κόσμος. Φτωχοί άνθρωποι, του λέει, είμαστε. Όχι, μου λέει. Θα κάνω, μου λέει, ένα γάμο δυνατό.